Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε όλη τη χώρα, είναι αντίστοιχα με αυτά που αντιμετωπίζουν όλοι οι δικηγόροι και όλοι οι εργαζόμενοι. Ειδικά η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει τεράστια προβλήματα ως προς τις υποδομές των νοσοκομείων και του συστήματος της δημόσιας υγείας. Όλες οι κλίνες ΜΕΘ έχουν καταληφθεί. Οι ασθενείς μεταφέρονται σε άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία και την ίδια ώρα η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να ενισχύσει ουσιαστικά το ΕΣΥ. Πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 8 μήνες. Οι δικηγόροι από την πλευρά μας ζητάμε ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας κλάδο, δείχνουμε την αντίθεσή μας στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, στην Ολομέλεια των Προέδρων και στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι απαιτούν εντελώς εσφαλμένα, κατά τη γνώμη μας, να ανοίξουν τα δικαστήρια. Χωρίς μέτρα, χωρίς τεστ, χωρίς προστασία για τους εργαζόμενους, τους δικηγόρους και τους πολίτες που θα έρχονται σε αυτά. Δεν ζητάνε αντίστοιχα ούτε την απαλλαγή μας από τις φορολογικές εισφορές και από τις ασφαλιστικές εισφορές, πράγμα που θα ήταν αυτονόητο στις συνθήκες πανδημίας. Για την ίδια ώρα, η μεγάλη μάζα των δικηγόρων, όπως και του υπόλοιπου λαού, στενάζει κάτω από αυτή την τεράστια οικονομική κρίση και κρίση υγείας. Διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες και για όταν επιστρέψουμε στα δικαστήρια. Διεκδικούμε απαλλαγή από τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας της υγείας και στο χώρο των δικαστηρίων, με μαζικά τεστ στους υπαλλήλους και επαναλαμβανόμενα. Με άλλες αίθουσες, με άλλη ρύθμιση, με περισσότερους δικαστές, με ωράρια.